Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Αποφασίσαμε να συγκαλέσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ στην αναθεώρηση, ακριβώς γιατί έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος της συζήτησης στην Επιτροπή και θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα η αναλυτική συζήτηση στην Ολομέλεια. Τα θέματα δε της αναθεώρησης συνδέονται στενά με πολλά θέματα της επικαιρότητας, κατεξοχήν με το θέμα της διερεύνησης του σκανδάλου Νοβάρτης και της προσπάθειας αντιπερισπασμού, ώστε να μην μπορέσει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή και εν όψη και των άλλων αντιθεσμικών παρεμβάσεων της πλειοψηφίας στα δικαιώματα της πλειοψηφίας που σας είναι γνωστά. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση είχε ως στόχο τον εξυγχρονισμό των θεσμών, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, την ανάσχεση του φιλελευθερισμού, αλλά και τη θεραπεία θεσμικών αμαρτιών του παρελθόντος, με κατεξοχήν αυτή της γενικευμένης ασυλίας του πολιτικού προσωπικού. Αρκετές από αυτές τις προτάσεις γνωρίζουμε ότι δεν θα έχουν ανταπόκριση στην παρούσα Βουλή. Η παρούσα αναθεωρητική Βουλή είναι η πρώτη από αυτές που γνώρισε η μεταπολίτευση, στις οποίες δεν υπάρχει σύμπτωση της παρούσας με την προηγούμενη πλειοψηφία. Με αυτόν τον τρόπο όμως αναδείχθηκαν στην Επιτροπή και θα αναδειχθούν στη συνέχεια και στην Ολομέλεια οι βαθύτερες διαφορές, οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που χωρίζουν τα κόμματα. Και νομίζω επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται και η θεσμική υποκρισία εκ μέρους της πλειοψηφίας σε πολλά θέματα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, σε ό,τι αφορά το βασικό θέμα από πλευράς θεσμικού εξυγχρονισμού αντιστοίχησης με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα που συνιστά η διακριτότητα των ρόλων Εκκλησίας και Πολιτείας, η Νέα Δημοκρατία στοιχήθηκε με τις πιο συντηρητικές αντιλήψεις που έχουν εκφραστεί, ταυτίστηκε απολύτως σε όλα αυτά τα θέματα με την ελληνική λύση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η άρνησή της να υπερψηφίσει την πρότασή μας για απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, που είναι κάτι γενικά αποδεκτό στην Ευρώπη, που ακόμα και στο εσωτερικό του Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο συμμετέχει αυτή, δεν θα έβρισκε αντίρρηση. Και όμως και αυτή η πρόταση καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με την ελληνική λύση, η οποία συντάχθηκε μαζί της σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις συνταγματικής αναθεώρησης. Αντίθετα, οι προτάσεις μας για τα δικαιώματα ιδίως έτυχαν ανταπόκρισης από τα περισσότερα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Γενικότερα, αν θέλουμε να εξετάσουμε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και πέραν των δικαιωμάτων, θα δούμε ότι συνιστούν μια σημαντική οπισθοχώρηση ορατή, ακόμα και σε σχέση με την πρόταση αναθεώρησης που είχε καταθέσει το κόμμα αυτό το 2014, θυμίζω, με την υπογραφή όχι μόνο του τότε Πρωθυπουργού κυρίου Σαμαρά, αλλά και του νυν Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, του δημοψηφίσματος με νομοθετική λαϊκή πρωτοβουλία που τότε είχε υποστηριχθεί και τώρα όχι, οι θετικές νήξεις στην τότε αναθεώρηση για την ανάγκη το εκλογικό σύστημα να έχει αναλογική διάσταση και πολλές άλλες περιπτώσεις. Άλλωστε, ο νυν Πρωθυπουργός αντιμετώπισε εξ αρχής εργαλειακά το θέμα της αναθεώρησης. Θυμίζω ότι είχε προτείνει και τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσουν όλες όσες προτάσεις αναθεώρησης επιθυμούν, να συγκεντρώσουν αυτές 180 ψήφους και στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή με απλή πλειοψηφία να καθοριζόταν κάτι τόσο σημαντικό όσο η γενικότερη φυσιογνωμία του πολιτεύματος. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει τη συνταγματική αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της ως παίγνιο και όχι με τη σοβαρότητα που ο συντακτικός νομοθέτης επιβάλλει και ιδίως την ανάγκη να υπάρξουν συγκλήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτέλεσε μια έμπρακτη διάψευση της προοδευτικής φυσιογνωμίας που θέλει να εμφανίσει προς τα έξω η Νέα Δημοκρατία. Αποδείχθηκε αντιθέτως ότι εξακολουθεί να εκφράζει ό,τι συντηρητικότερο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία,
αλλά και η απομόνωσή της σε σχέση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα μόνο με την ελληνική λύση είχε συγκλήσεις διάρκειας. Ξεχωρίζω ορισμένα θέματα, ακριβώς γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό έχει και σημαντική πολιτική επικαιρότητα. Πρόκειται σε λίγους μήνες να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, αλλά αποτελεί και ένα από τα σημεία που η θεσμική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας ξεχωρίζει με εκοφαντικό, θα έλεγα, τρόπο. Πρώτον, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αρνήθηκε να υπερψηφίσει στην παρούσα Βουλή, είναι η ίδια η πρόταση που η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει το 2014, επαναλαμβάνω, με τις υπογραφές Σαμαρά και Μητσοτάκη. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη Βουλή, μόλον ότι είχε καταθέσει διαφορετική πρόταση, υπερψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι δεν αισθάνεται ότι δεσμεύεται από την επιλογή της αυτή και ότι θα ψήφισε διαφορετικά στη σημερινή αναθεωρητική Βουλή. Αυτό είναι ακόμα πιο δηλωτικό της προσπάθειας πλήρους εργαλειοποίησης του συντάγματος, της θεώρησής της ότι ουσιαστικά με συνταγματικά τεχνάσματα μπορούμε να καταλήγουμε στο πολιτικά επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Και τέλος, και επί της ουσίας αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι απαράδεκτο και έρχεται σε σύγκρουση με το πώς θέλει το Σύνταγμα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι προτείνει αυτός να εκλέγεται με απλή πλειοψηφία, ουσιαστικά μη δίνοντάς του τη δυνατότητα να βρίσκεται πάνω από τις κομματικές συγκρούσεις, όπως το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει, καθιστώντας το στην πραγματικότητα άθυρμα της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Όμως, το πιο χτυπητό δείγμα θεσμικής υποκρισίας της Νέας Δημοκρατίας και το πιο επικίνδυνο για τους θεσμούς, γιατί πλήττει απευθείας την νοημοποίηση του πολιτεύματος, είναι η άρνησή της και η άρνηση του Κινάλ, με το οποίο συμπλέουν απολύτως στο θέμα αυτό, να αποδεχθούν την ερμηνευτική δήλωση που έχουμε καταθέσει στο άρθρο 86, που προβλέπεται σχετικά με την ποινική ευθύνη των υπουργών. Αυτό που επιδιώξαμε εκεί είναι να καταστήσουμε συνταγματικά δεδομένη την κατεύθυνση που έχει πάρει ήδη η νομολογία των δικαστηρίων μας και η οποία διακρίνει τα αδικήματα των υπουργών σε αυτά που τελέστηκαν σε στενή σχέση με την άσκηση του λειτουργήματός τους και σε αυτά που απλώς τελέστηκαν επευκαιρία της άσκησης αυτής. Το σημαντικότερο παράδειγμα αυτών που δεν ταυτίζονται με την άσκηση του λειτουργήματος του Υπουργού είναι η περίπτωση της δωροδοκίας. Εφόσον λοιπόν γινόταν δεχτή αυτή η ερμηνευτική μας δήλωση, δεν θα ενέπιπτε πια η περίπτωση της δωροδοκίας στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 86 και θα μπορούσαν τα δικαστήρια με την κοινή προθεσμία που προβλέπει για όλους τους Έλληνες πολίτες ο ποινικός νόμος να διερευνήσουν προς τα πίσω, χωρίς κανένα εμπόδιο, όσες περιπτώσεις πολιτικών είχαν βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς θα έπρεπε να το επαιδείο και το πολιτικό προσωπικό για να υπερασπίσει την τιμή του σε κάθε περίπτωση, πολύ περισσότερο στην παρούσα πολιτική συγκυρία, όπου το σκάνδαλο Νοβάρτης βρίσκεται υπό διερεύνηση και που είναι σαφές από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Κινάλ ότι γίνονται προσπάθειες ώστε να μην φτάσει η δικαστική έρευνα έως το τέλος. Γι' αυτό το λόγο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέφθινε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης στην κρίσιμη στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή θα τοποθετεί το και εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που θα κρίνει κατά τη γνώμη μου όχι μόνο την κατεύθυνση αναθεώρησης αλλά επαναλαμβάνω την ίδια την τιμή του πολιτικού κόσμου ανάλογα με το πώς θα κριθεί στη φάση της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Τέλος, θα αναφερθώ σύντομα και στο θέμα της ψήφου των αποδήμων, γιατί είναι και αυτό θέμα της επικαιρότητας. Όπως γνωρίζετε, και με την πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και με την πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί από τη συγκεκριμένη νομοτεχνική επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, η επιδίωξή μας ήταν όλοι οι απόδημοι να ψηφίζουν με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία και τη δημοκρατική πρακτική. Επιδιώκαμε μάλιστα όχι απλώς οι απόδημοι να έχουν δικαίωμα ψήφου,
αλλά έχουν και να έχουν και αυτοτελές δικαίωμα εκλέγεστε, να μπορούν δηλαδή οι ίδιοι να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους. Βεβαίως δηλώσαμε ανοιχτοί σε συγκλήσεις, ιδίως από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία αποδέχθηκε ως βάση της δικής της πρότασης την αντίστοιχη πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Διαπιστώνουμε όμως ότι τόσο η πρόταση για την νέα παράγραφο 4 του άρθρου 54 που διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της αναθεώρησης, όσο και το σχέδιο νόμου που ανακοίνωσε ότι τίθεται σε διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών, απέχουν από την ανάγκη, από τις αναγκαίες κατευθύνσεις που έχουμε θέσει, αλλά και από δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίσαμε είναι, πέραν του γεγονότος ότι με αυτές τις προτάσεις δεν έχουν όλοι οι απόδημοι δικαίωμα ψήφου, το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ρητά ως περιορισμός στην αναθεώρηση ύπαρξη πραγματικού δεσμού με τη χώρα, ότι στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται διαδικασία επικαιροποίησης των ειδικών εκλογικών καταλόγων, αλλά μια διαδικασία εφάπαξ εγγραφής, που ακριβώς δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη αυτού του πραγματικού δεσμού για το μέλλον. Δεν προβλέπονται εγγυήσεις, ούτε ειδικό όργανο, ούτε ειδική διαδικασία για την πιστοποίηση των προϋποθέσεων άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να καθίσταται αδιαφανής και ευάλωτη. Περιλαμβάνονται ευρύτατες εξοδοτήσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών, που στην πραγματικότητα ματαιώνουν τη βούληση του συντακτικού νομοθέτη. Αυτά τα θέματα αναρρυθμίζονται με γενικότερη συνένεση και διακομματική συμφωνία και όχι μόνο από την εκτελεστική εξουσία. Τέλος, σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η πρόταση της πλειοψηφίας δεν προβλέπει ξεχωριστή εκπροσώπηση των εκλογείων του εξωτερικού με δικούς τους βουλευτές, μην αναγνωρίζοντάς τους έτσι το δικαίωμα του εκλέγεστε. Είναι προφανές ότι υπήρχαν και πολλά άλλα θέματα στη συνταγματική αναθεώρηση που δεν ήταν δυνατόν μάλλον να θίξω στην περιορισμένη χρονικά αυτή η εισαγωγική τοποθέτηση. Γι' αυτό εδώ είναι παρόντες και παρούσες και οι ειδικοί εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ επί όλων των θεμάτων, ώστε να δεχτούν τις ερωτήσεις σας και να φωτίσουν ο καθένας την πλευρά με την οποία ήταν επιφορτισμένος να παρουσιάσει στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Αυτά λοιπόν ήθελα εγώ εισαγωγικά να σας πω και περιμένουμε όλοι οι παρόντες και οι παρούσες τις ερωτήσεις σας. Ναι. Είπα, θα δώσω μετά το λόγο και στον Γιάννη Ραγκούση αν θέλει να συμπληρώσει, ότι ακριβώς αυτές τις ενστάσεις που θέσατε ήθελε να αντιμετωπίσει η δική μας αρχική πρόταση που προέβλεπε γενικό δικαίωμα, γενική διευκόλυνση μάλλον ψήφου σε όλους από δήμους και ταυτόχρονα το δικαίωμα να εκλέγουν οι ίδιοι τους αντιπροσώπους τους. Είτε στην αρχική μας συνταγματική πρόταση κάθε μεγάλη κατηγορία από δήμων στην εκλογική, στην ίζων εκλογική περιφέρεια στην οποία είχε την κατοικία του, για παράδειγμα οι Έλληνες της Βόρειας Αμερικής να εκλέγουν τον εκπρόσωπό τους, είτε μέσω ενός ξεχωριστού ψηφοδελτίου επικρατείας εξωτερικού, όπως προέβλεπε η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών επί Υπουργείας Χαρίτση και ως αποτέλεσμα του πορίσματος της Επιτροπής Πουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να, ως βάση της συζήτησης την πρόταση που είχε υποβάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, η οποία προβλέπει σύστημα περιορισμών με βάση τον πραγματικό δεσμό με τη χώρα. Εμείς δεχτήκαμε να συζητήσουμε και σε αυτή τη βάση, ακριβώς γιατί η ευρωπαϊκή πρακτική
προβλέπει πράγματι ένα μοντέλο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Όπως προβλέπει όμως, ειδικά για τις χώρες που έχουν μεγάλη διασπορά, μοντέλο κλειστής, όπως λέγεται, εκπροσώπησης, ανάλογα με αυτό που είχα προτείνει η δική μας η αρχική πρόταση. Όμως, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, ούτως ώστε αυτό το σύστημα να έχει διαφανή χαρακτήρα και να μην δίνει την εντύπωση αποκλεισμών που δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Εάν θα μπορούν να προβληθούν ενστάσεις αντισταγματικότητας, αυτή η ερώτηση είναι κρίσιμη και γι' αυτό το λόγο είχαμε ζητήσει να υπάρξει αντίστοιχη αναθεώρηση του Συντάγματος με προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 54, ώστε όπου συμφωνήσουν τα κόμματα, η συμφωνία αυτή να έχει συνταγματική θωράκιση, για να αποφύγουμε ακριβώς στο μέλλον συνταγματικές αμφισβητήσεις. Οι ενστάσεις μας και οι αντιρρήσεις μας, λοιπόν, στην παρούσα τουλάχιστον φάση των κυβερνητικών προτάσεων, είναι ότι αυτό δεν επιτυχάνεται σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης. Έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και εμείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας προς την κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι μέχρι την ολομέλεια αυτές θα έχουν γίνει δεκτές. Γιατί αν δεν γίνουν δεκτές, είναι προφανές ότι εκ μέρους μας δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για τους λόγους που και εσείς αναφέρετε. Και από όσο αντιλαμβάνομαι, αντίστοιχες επιφυλάξεις έχει διατυπώσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Μόνο να συμπληρώσω το εξής. Όπως ξέρετε, και είχαμε την ευκαιρία και πολύ πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα, στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού να τα συζητήσουμε. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί με τον εκπρόσωπό μας στην Διακομματική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, και έχουμε πει ότι προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος να υπάρξει μια συνενετική λύση που άλλωστε απαιτείται από το Σύνταγμα για να θεσμοθετηθεί αυτή η διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ζουν στο εξωτερικό. Πρέπει να πω μόνο ένα πράγμα συμπληρωματικά σε αυτά που ακούσατε ήδη να αναπτύσσει ο Γιώργος προηγουμένως, ότι μας έχει κάνει πολύ μεγάλη αλλά όχι καλή εντύπωση, πολύ κακή εντύπωση. Μας έχει προβληματίσει στο έπακρο το εξής πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εμφανίζεται σε αυτό το μείζον εθνικό θέμα με έναν τρόπο που ουσιαστικά ισοδυναμεί με αυτό που θα έλεγε κάποιος ότι δεν γνωρίζει η δεξιά, π.χ. ο κύριος Γεραπετρίτης στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι πει η αριστερά, δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ο κύριος Θεοδωρικάκος διένυμε πριν από λίγες ημέρες ένα σχέδιο νόμου για διαβούλευση, το οποίο όμως δεν έχει καμία επαφή, δεν μπορεί στην πραγματικότητα, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τα κόμματα θα συμφωνούσαν μεταξύ τους σε αυτό το σχέδιο νόμου του κ. Θεοδωρικάκου, να βρει έρισμα και να πατήσει σε αντίστοιχη συνταγματική πρόβλεψη με βάση αυτό που έχει ήδη προταθεί και ψήφισε η Νέα Δημοκρατία στην προχθεσινή ψηφοφορία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία προχθές ψήφισε μια εκδοχή που εισηγήθηκε ο κ. Γεραπετρίτης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει συνταγματικά το νομοσχέδιο του κυρίου Θεοδωρικάκου, ακόμη και αν επαναλαμβάνω, υποθέσουμε ότι στο τέλος αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό, που όπως σας είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, για να μην παρεξηγηθούμε προς αυτό, έτσι όπως είναι σήμερα, εμείς είμαστε και όχι μόνο εμείς, και άλλα κόμματα πολύ μακριά από το να θεωρηθεί ότι αποτελεί βάση συμφωνίας. Αλλά προσέξτε αυτό το θέμα, δεδομένου ότι είναι ανοιχτή η συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ενοποιήσει τις δύο κινήσεις που κάνει, τη μία από το Υπουργείο Εσωτερικών με το σχέδιο νόμου και την άλλη τη μείζωνο σημασίας που κάνει στην αναθεώρηση του Συντάγματος με αυτό που πρότεινε και ψήφισαν ήδη προχτές. Άλλη ερώτηση. Η βάση της πρότασης του ΚΚΕ βασίζεται στην ύπαρξη πραγματικού δεσμού με τη χώρα. Στην αρχική τοποθέτηση, στην αρχική πρόταση, ο κ. Γεραπετρίτης είχε προσθέσει αριθμό φορολογικού μητρώου. Σε αυτή που κατέθεσε στην αναθεώρηση, στην τελική παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης την Παρασκευή, έχει αφαιρέσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου, αλλά δεν αναφέρεται στην ύπαρξη πραγματικού δεσμού, όπως ζητάει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και θεωρούμε και εμείς αναγκαίο. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι το νομοσχέδιο,
Μα για αυτό το λόγο πρέπει πρώτα, όπως είπε και ο Γιάννης Ραγκούσης, να εξασφαλιστεί η συνταγματική υποδοχή της νομοθετικής ρύθμισης από την συνταγματική αναθεώρηση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, που έχει τεθεί ως αναγκαία προϋπόθεση και από εμάς και από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, αλλά και από την ίδια τη λογική, το όλο εγχείρημα θα είναι έολο. Ναι. Μα ακούστε, δεν καθορίζει η αντιπολίτευση τα μέλη των επιτροπών. Αντίστροφα, δεν καθορίζει η πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία, τον τρόπο εκπροσώπησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επιτροπές. Αυτό ισχύει και για τις προανακριτικές επιτροπές και για την Επιτροπή Αναθεώρησης. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάστηκε από το Γενικό και από τους ειδικούς εισηγητές, όπως έπρεπε, στη συνταγματική διαδικασία της αναθεώρησης. Εντελώς επίκαιρα, τη στιγμή που η Επιτροπή θα κατέληγε ως προς την τελική της πρόταση προς την Ολομέλεια, ήρθε η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για να θέσει όλους ενώπιον των ευθυνών τους. Δεν διατύπωσε νέα πρόταση. Υπογράμμισε την ύπαρξη της πρότασης που από την προηγούμενη προτείνουσα Βουλή είχαμε προτείνει. Θυμίζω ότι είχε συγκεντρώσει πολύ κοντά στην αναγκαία πλειοψηφία των 180, ώστε να μπορούσε να υπερψηφιστεί με απλή πλειοψηφία στην παρούσα Βουλή. Είχε δηλαδή πολύ ευρύτερης υποστήριξης από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο. Και το νόημα της επιστολής ήταν αυτό που ήδη είπα, να βρεθούμε ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του, αλλά κυρίως να συνδέσει τις εξελίξεις στο σκάνδαλο Νοβάρτης με την ανάγκη υπερψήφισης της ρύθμισης αυτής. Διότι δεν είναι δυνατό να μιλάμε για την ανάγκη υπεράσπισης της θυμής του πολιτικού κόσμου και του αναγκαίου εξυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για την ποινική ευθύνη του πολιτικού προσωπικού και ταυτόχρονα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην πέσει φως στο σημαντικό αυτό πολιτικό σκάνδαλο. Άρα, ήταν απόλυτα θεσμική η παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά επιβεβλημένη εν ώψη της πολιτικής συγκυρίας, αλλά κυρίως εν ώψη της υποκρισίας της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό το θέμα και του κοινάλου. Ακούστε, εμείς έχουμε θέσει τις προτάσεις μας εξ αρχής. Και σε ό,τι αφορά την ψήφο των αποδήμων, δεχθήκαμε να συζητήσουμε σε διαφορετική βάση, δεδομένου ότι βρίσκαμε σημεία κοινής επαφής και με την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Όμως, η δημοκρατική αρχή και η ευρωπαϊκή πρακτική, με τον τρόπο που τις έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενες τοποθετήσεις μας και ουσιαστικά συνοψίζονται στις ειδικές παρατηρήσεις που σας έθεσα, είναι επί του προκειμένου τα όρια που θέτουμε. Όχι όρια δικά μας, όρια που τίθενται, επαναλαμβάνω, από το Σύνταγμα, ειδικά τη Δημοκρατική Αρχή, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Εμπειρία. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό που θεωρούμε απαράδεκτο είναι αυτός να μην εκλέγεται από μια ευρύτερη πλειοψηφία, αλλά να εκλέγεται από ουσιαστικά και με σχετική πλειοψηφία και με 140 δηλαδή βουλευτές, κάτι που δεν θα το επιτρέπει να διαδραματίσει το ρόλο που το επιφυλάσσει το Σύνταγμα. Πέραν αυτού του θέματος ουσίας, δεδομένου ότι η προτείνουσα Βουλή έχει καταθέσει μια εντελώς διαφορετική πρόταση από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, να μην διαλύεται μεν η Βουλή,
αλλά να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθείας από το εκλογικό σώμα, μια αναβάθμιση δηλαδή του τρόπου εκλογής, θεωρούμε ότι και επί της ουσίας, αλλά και επί της συνταγματικής διαδικασίας, δεδομένου ότι υπάρχει απόκληση από την πρόταση της προτείνουσας Βουλής, υπάρχει σημαντικό θέμα θεσμικής τάξης για το ζήτημα αυτό. Να το διευκρινίσω λιγάκι. Κοιτάξτε, κατά τη συζήτηση και στην προτείνουσα Βουλή και στην αναθεωρητική, έχει διαπιστωθεί μια σύγκληση του συνόλου σχεδόν του πολιτικών δυνάμεων, αλλά και της σταγματικής θεωρίας, να το πω, έτσι από τη λειτουργία του θεσμού τα τελευταία 40 χρόνια, της αναγκαιότητας αναθεώρησης της διάταξης του 32 του Συντάγματος προς την κατεύθυνση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από προηγούμενη διάλυση της Βουλής και την διαμεσολάβηση, όπως αντιλαμβανόμαστε εδώ, στις εκρουσιακών βουλευτικών εκλογών. Αυτό καταδεικνύεται από όλους. Η διαφωνία μας είναι ως προς την πλειοψηφία που πρέπει να επιτευχθεί μετά τη δεύτερη εκλογή, να το πω κατά αυτή την έννοια. Ενώ συμφωνούν όλα τα κόμματα ότι θα πρέπει να είναι αυξημένη πλειοψηφία στις δύο πρώτες ψηφοφορίες, η Νέα Δημοκρατία, κατά αν θέλετε, κατά σύγχυση που προκλήθηκε και που προέκυψε και κατά την συζήτηση στην Ανθεωρητική Βουλή. Άλλο εισηγήθηκε ο Γενικός Εισηγητής και στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι επιμένει στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στην τρίτη ή στην τέταρτη ψηφοφορία με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Ούτε καν με την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει περιορισμένη δημοκρατική νομιμοποίηση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που θέλω εδώ να πω ότι δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα σύμβολο. Συμβολίζει την ενότητα της κοινωνίας, του έθνους και του πολιτικού συστήματος. Μειωμένη, επομένως, όπως λαμβανόμαστε συνέχεια, και κοινωνική αποδοχή, και άρα μειωμένο κύρος για το πρόσωπο που προτείνεται, και σε καμιά των περιπτώσεων το πρόσωπο αυτό δεν θα είναι υπερκομματικού χαρακτήρα, όπως κατέδειξε προηγουμένως ο εισηγητής μας, που συνάδει και με τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες, δηλαδή της άρσης των συγκρούσεων μεταξύ της κυβέρνησης και της Βουλής, δηλαδή της εκτελεστικής και της ομοθετικής εξουσίας. Θα είναι στην προκείμενη περίπτωση αυτή ένα αχυράνθρωπος, να το πω κατά αυτήν την έννοια, της εκάστοτε πλειοψηφίας. Αυτό είναι απόλυτη κόκκινη γραμμή για το ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των απαιτούμενων πλειοψηφιών. Όχι. Μετά από εκλογές, και γιατί προφανώς κάπως πρέπει να βγάζουμε πρόεδρο. Ακριβώς όμως στη δική μας πρόταση, για να μην καταλήγουμε με την ελάχιστη αυτή πλειοψηφία. Σας είπε, όπως ακούσατε και από την ειδική εισηγήτριά μας, υπήρχε συμφωνία όλων των κομμάτων να μην διαλύεται τη Βουλή, να μην υπάρχει ένα πρόωρο τέλος του κοινοβουλευτικού κύκλου. Από εκεί μετά όμως δεν πρέπει με τις αλλαγές που εισάγουμε να κάνουμε χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, όπως θεωρούμε ότι θα γίνει με την υποστήριξη της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Άλλη ερώτηση. Αν θέλουν κάτι να πούν οι δικοί μας ειδικοί εισηγητές επιπλέον, αυτό που ήδη υπόθηκαν. Να επισημάνω ότι να πω, τα είπατε πάρα πολύ καλά και ίσως δώσω και τη δυνατότητα και σε κάποιους που θέλουν κάτι επιπλέον να πούν, να πούν. Κοίταξε, κατά τη δική μου την άποψη, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, παραπάνω από τις, κοινοβουλευτικές ή άλλες πολιτικές συζητήσεις, φάνηκε ότι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας είναι επανήλθαμε στη διακυβέρνηση, αλλά με τα παλιά μυαλά, δηλαδή τα μυαλά των προηγούμενων δεκαετιών, και σε ορισμένα πράγματα θα έλεγα και με μυαλά πριν από τη μεταπολίτευση. Πριν από την μεταπολίτευση. Δηλαδή το κλασικότερο όσο αφορά αυτό είναι ο αναγκαίος εξυγχρονισμός των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, που αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα δεν πρόκειται κανείς να το βρει πουθενά στην Ευρώπη, αλλά και στον περισσότερο κόσμο. Ιδιαίτερα για μένα ήταν σημαντικό ότι δεν έμαθε τίποτε από την τραγωδία που ζήσαμε τα μνημονιακά χρόνια. Εμείς προσπαθήσαμε μέσω του Συντάγματος να διαμορφώσουμε τις αναγκαίες εγγυήσεις για ένα δίχτυ προστασίας οτιδήποτε και να συμβεί για τα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα.
πάρα πολλές προτάσεις πάνω σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μην επανέλθουμε ποτέ τη δυνατότητα να κόβονται συντάξεις σε χαμηλοσυνταξιούχους, να υπάρχει αυτή η διάκριση γενεών, άλλα να είναι ο κατωτότος μισθός για τους άνω των 25 και κάτω των 25 και τα λοιπά. Δεν θέλω να... Σε αυτά λοιπόν τα κοινωνικά δικαιώματα που πια στο Σύνταγμα θα έπαιρνε, θα λέγαμε, ουσία και που θα έλεγε κανένας είναι το μεγάλο κομμάτι της βάσης των κοινωνικών δικαιωμάτων του Συντάγματος, η Νέα Δημοκρατία απάντησε δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Άρα μένουμε πολύ πίσω και σε αυτό το ζήτημα. Βεβαίως οι κοινωνικοί αγώνες, οι εκλογικές μάχες μπορεί να αναπληρώσουν αυτό το γεγονός, αλλά μιλάω τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα δώσω συμπληρωματικά το λόγο στην εισηγήτριά μας επί του κεφαλαίου αυτού των κοινωνικών δικαιωμάτων, στην κυρία Αξιό. Πολύ σύντομα, απλώς να επισημάνω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η υποκρισία που δείχνει η κυβέρνηση στο ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων, δηλαδή σε ένα επίπεδο ρητορικής προσπαθεί να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται για αυτά, αλλά σε ό,τι αφορά την πραγματική τους, την ουσιαστική τους προστασία, δεν υιοθετεί καμία πρόταση, αντιθέτως φέρνει νόμους που πλήττουν βάναυσα όσα έχουν κερδιθεί για τον κόσμο της εργασίας τα τελευταία χρόνια. Στο συνταγματικό επίπεδο, να σας πω ότι απορρίφθηκαν, δεν έχουμε περάσει την ολομέλεια, αλλά δεν φαίνεται να γίνονται δεκτές από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε η πρόταση μας, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα ότι δεν γίνεται ο μισθός να διακρίνεται στη βάση της ηλικίας. Αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Απορρίφθηκε, φαίνεται ότι απορρίπτεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αν το ακούσετε σε ρητορικό επίπεδο, θα πει ότι οπωσδήποτε και εμείς δεν συμφωνούμε πια με τον υποκατώτατο, αλλά επί της πράξης το αρνήθηκε κάθετα. Δεν συμφώνησε στο να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα ότι ο κατώτατος μισθός θα ορίζεται με εθνική γενική συλλογική διαπραγμάτευση. Δεν συμφώνησε να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα ότι οι κλαδικές συμβάσεις θα υπηρεσχύουν των επιχειρησιακών. Δεν συμφώνησε να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα ότι θα υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας για όλους τους πολίτες μέσω ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και μιας καθολικής πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν συμφώνησε ότι τα βασικά κοινωνικά αγαθά όπως το νερό θα πρέπει τελικά να βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία που σας είπα ήταν προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούν στο συνταγματικό κείμενο, ώστε να είναι θωρακισμένα αυτά τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της χώρας στο βάθος των ετών, ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η κυβέρνηση, και η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία τα αρνήθηκε κάθετα. Νομίζω είναι ενδεικτικό και της πολιτικής της στόχευσης, αλλά και τελικά της ουσίας της πολιτικής που ασκεί. Στην πραγματικότητα, δηλαδή στον τομέα αυτό, η Νέα Δημοκρατία δεν επιδιώκει μια επιστροφή στη θεσμική κανονικότητα, αλλά στη μνημονιακή κανονικότητα και χωρίς μνημόνια. Και νομίζω, όπως πολύ σωστά επισήμανε η ΕΦΗ, είναι και εδώ μια περίπτωση διάστασης ρητορικής και πολιτικής πράξης. Μαρλίζα, έχει ζητήσει. Πολύ σύντομα, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να τονίσω τρία σημεία. Η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως κατατέθηκε και στην προτείνουσα Βουλή και με τις εισηγήσεις μας και στην αναθεωρητική Βουλή τώρα, ακριβώς λαμβάνει υπόψη, και είναι κάτι που υπόθηκε από τους προηγούμενους συναδέλφους, τη δραματική εμπειρία της κρίσης των μνημονίων και της συνολικής σε όλη την Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο στη χώρα μας και όπου εφαρμόστηκαν μνημόνια, συνέπεια που είχε αυτό και στη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και στην εμπιστοσύνη τη λαϊκή προς τους θεσμούς, όπου ζήσαμε την αμφισβήτηση όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών, και την ανάγκη να κατοχυρωθεί και η αυτονομία της πολιτικής, της εκτελεστικής εξουσίας, της λειτουργίας της Βουλής, απέναντι από εξωθεσμικά κέντρα. Να θυμίσω ότι στη χώρα μας, όπως και στην Ιταλία, το 2011 είδαμε με την άμεση ή έμεση παρέμβαση των εταίρων παρέτηση κυβερνήσεων δημοκρατικά εκλεγμένων και εξωκοινοβουλευτικούς πρωθυπουργούς να συγκροτούν κυβερνήσεις προερχόμενοι από τον τραπεζικό χώρο, και φυσικά την τιμή και την αξιοπιστία της πολιτικής που ήδη υπόθηκε προηγούμενα όσον αφορά την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει μία συνολική ενότητα, δηλαδή που αποσκοπεί αφενός με την απλή αναλογική να ενισχύσει την αυθεντική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, άρα και την ενίσχυση εμπιστοσύνης, με την πρότασή μας να αποσυνδεθεί, όπως υπόθηκε προηγούμενα, η προεδρική εκλογή από την προσφυγή στην κάλπη, ως άλοθη προσφυγή στην κάλπη και πρόορες εκλογές, αλλά και η πρότασή μας για την επικοδομητική δυσπιστία, κάτι που δεν δέχεται και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή όλα αυτά συνάδουν σε μία λογική που έρχεται αφενός η απλή αναλογική να εκφράσει με ένα γνήσιο τρόπο τη λαϊκή ετοιμιγωρία, αλλά ταυτόχρονα απαντάει σε όσους λένε ότι αυτό θα δημιουργήσει αστάθεια. Ίσα-ίσα που εμείς πιστεύουμε και οι προτάσεις μας προς τα εκεί προσανατολίζονται να υπάρχουν προγραμματικές συνεργασίες και μία σταθερότητα όσον αφορά τη λειτουργία της κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι η επικοδομητική δυσπιστία σημαίνει ότι θα πρέπει όταν κατατίθεται να υπάρχει και πρόταση για νέο πρωθυπουργό που να έχει, να τεκμηρεύεται ότι έχει τη δεδηλωμένη. Και αυτό δεν είναι κάτι, ισχύει και σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία ή στην Ισπανία. Και με βάση βέβαια και αυτό που είπαμε για την αυτονομία της εκτελεστικής εξουσίας, η πρότασή μας να είναι κοινοβουλευτικός ο πρωθυπουργός, να μην υπάρχει δυνατότητα εξωκοινοβουλευτικού πρωθυπουργού. Εξήγησα πριν και την εμπειρία, τη δραματική της κρίσης και την ανάγκη αυτονομίας της εκτελεστικής εξουσίας, εκτός βέβαια των κυβερνήσεων που είναι υπηρεσιακές και εκλογικές, εκεί ισχύουν αυτά που λέει το Σύνταγμα. Και αυτό είναι κάτι που, επειδή πάλι ακούστηκε ότι πώς προτείνεται κάτι πρωτόγνωρο, ξέρετε πολύ καλά ότι στη Βρετανία, που είναι και η χώρα όπου αναπτύχθηκε ο σύγχρονος κοινοβουλευτισμός, και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί οφείλουν να είναι βουλευτές. Θα κλείσω με ένα θέμα, το οποίο είναι και θετικό, αλλά δυστυχώς με την επικαιρότητα δείχνει και μία υποκρισία. Αναφέρομαι στη συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών από την μειοψηφία. Αυτό είναι μία πρόταση που και η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει και εμείς τη στηρίζουμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο βήμα δημοκρατικό για το μέλλον και είναι από τα άρθρα που πιστεύουμε ότι θα υπάρξει τελικά συμφωνία και αναθεώρηση. Είναι ένα κενό του συντάγματός μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα άλλα εθνικά κοινοβούλια. Μπορεί η μειοψηφία της Βουλής να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι θετικό. Θέλω όμως να πω ότι ταυτόχρονα αυτό δείχνει και μια υποκρισία. Τη στιγμή που βλέπουμε την πλειοψηφία να αμφισβητεί το δικαίωμα της μειοψηφίας να καθορίζει τα μέλη, όπως είναι ο συνταγματικός και ο κανόνας του κανονισμού, στην προκαταρκτική επιτροπή, την ώρα που στο Σύνταγμα έρχεται και συμφωνεί, το σωστό βέβαια, να μπορεί και η μειοψηφία το μείζον να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές. Αυτό δυστυχώς γιατί, όπως υπόθηκε και από τους προηγούμενους συναδέρφους, έχουμε μία διάσταση ανάμεσα στο συνταγματικό και την τρέχουσα πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω με τη σειρά μου δύο πράγματα για το άρθρο 3 για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας που δεν το συζητάμε πάρα πολύ, είναι όμως από τα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος και τα οποία θα έπρεπε να αναθεωρηθούν όχι μόνο σύμφωνα με την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ και την πρόταση που έχει κάνει, αλλά είναι ένα υπερώριμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο έχει ξεκινήσει να διατυπώνεται ήδη από το 19ο αιώνα, διατυπώθηκε στη συζήτηση του 1975 για το Σύνταγμα, έχει διατυπωθεί άπειρες φορές έκτοτε, ποτέ όμως δεν προχώρησε καμία κυβέρνηση, καμία βουλή αναθεωρητική στην διακριτότητα, στη σαφή διακριτότητα των σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν επιθετική πρόταση κατά της Εκκλησίας, δεν ήταν όμως και μία συμβολική πρόταση και αδιάφορη. Τρία ήταν τα σκέλη της. Ουδετερόθρησκο κράτος, ρητή καταγραφή στο Σύνταγμα ότι το κράτος δεν θρησκεύει.
Αυτό θα έδινε αξία και στο άρθρο 13 του Συντάγματος περί θρησκευτικών ελευθεριών και δεν θα επέτρεπε τη δημιουργία καμίας γκρίζα ζώνης εις βάρος ανθρώπων, Ελλήνων πολιτών που θρησκεύουν άλλο θρήσκευμα. Δεύτερο σκέλος, ερμηνεία της διατύπωσης επικρατούσα θρησκεία. Δεν θέλαμε στην πρότασή μας, ούτε προτείναμε βέβαια, την αφαίρεση της διατύπωσης επικρατούσα θρησκεία, γιατί συμπυκνώνει την ιστορικότητα της πλειοψηφούσας ομάδας των Ελλήνων πολιτών που θρησκεύουν ορθόδοξα και της ιστορικότητας των σχέσεων και του ρόλου της Εκκλησίας, αλλά από την άλλη μεριά η αυθεντική ερμηνεία ότι αυτό δεν είναι εις βάρος καμίας θρησκείας και δεν σημαίνει ότι έχει πρωτοκαθεδρία ουσιαστική ή ορθόδοξη θρησκεία θα απέτρεπε όχι μόνο τη δημιουργία γκρίζων ζωνών αλλά και τις ερμηνείες κυρίως από το Συμβούλιο της Επικρατείας του άρθρου 16 παράγραφος 2 αν δεν κάνω λάθος περί ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης της εθνικής και της θρησκευτικής συνείδησης που ενώ έχουμε το άρθρο 13 που μιλάει για θρησκευτικές ελευθερίες και ισότητα όλων των πολιτών ως προς το θρήσκευμα υπό το φως του άρθρου 3 περί επικρατούσας θρησκείας η ορθόδοξη θρησκεία, το περιεχόμενο των θρησκευτικών μαθημάτων γίνεται μάθημα κατηχητικού. Καλό είναι να διαβάσει κανείς το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας για να δει πόσο επιτακτική ήταν η ανάγκη για την αναθεώρηση του άρθρου 3. Και το τρίτο σκέλος ήταν να αφαιρεθούν όλοι θεολογικού χαρακτήρα, όλες οι θεολογικού χαρακτήρα αναφορές από το άρθρο 3 του Συντάγματος και να μείνει βέβαια η ιστορική σχέση, η ιστορική διαδρομή των σχέσεων της Ελληνικής Εκκλησίας, αυτοκέφαλης Ελληνικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο κλπ. Και υπό το φως αυτής της αναθεώρησης βεβαίως θα αναθεωρούνταν τα άρθρα 33, 59 και δεν θυμάμαι τώρα και το 13 παράγραφος 5 σε ό,τι αφορά τον πολιτικό όρκο, την καθιέρωση επιτέλους του πολιτικού όρκου για όλους τους πολιτιακούς, πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς της χώρας. Θέλω να κλείσω λέγοντας ένα πράγμα, ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο ψαρεύει σε θολά νερά, κλείνει απολύτως το μάτι σε πιο ακροδεξιά ακροατήρια από το δικό της. Τη βολεύει πάρα πολύ η δημιουργία γκρίζων ζωνών, τη βολεύει πάρα πολύ να εκτρέφει μέσα στο ίδιο της το κόμμα ακροδεξιές φωνές που πέρσι στη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 3 ήρθαν και μας φωνάζαν ότι είναι εθνομηδενιστές όσοι θέλουν την αναθεώρηση. Δηλαδή δημιουργεί μία βολική γκρίζα ζώνη η οποία στο όνομα του έθνους αφήνει και την ελληνική λύση αλλά και πολλούς άλλους με νομιμοποιητικό λόγο εναντίον των αντιπάλων. Και κλείνω λέγοντας μία τελευταία πρόταση για αυτό το θέμα, ότι λέμε ότι συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και μάλιστα ότι θα γιορταστεί η επέτειος αυτή που είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντική κλπ. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Σε αυτή τη διαδρομή των 200 χρόνων που είχαμε φωτεινά μυαλά, συγκρούσεις από τον Κοραή μέχρι πρόσφατα, μέχρι και σήμερα, μία πνευματική διανόηση και πολιτική κιόλας, πολιτικούς, οι οποίοι έχουν δώσει μάχες για τον εξορθολογισμό και τη διακριτότητα των σχέσεων εκκλησίας πολιτείας. Αυτά. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε και μία σκοτεινή διαδρομή που την πλήρωσε και η Εκκλησία και η ελληνική κοινωνία. Γκρίζες ζώνες ανάμεσα στην πολιτεία και στην Εκκλησία σε αυτά τα 200 χρόνια. Δεν μπορούμε να σταθούμε επιτέλους απέναντι στην ιστορία μας και να αναδείξουμε αυτή τη φωτεινή διαδρομή. Αυτό θέλαμε να κάνουμε με την αναθεώρηση του άρθρου 3. Κύριε
και ο κύριος Παπαΐλιο. Θέλω να κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν την ενότητα των αμεσοδημοκρατικών θεσμών. Είναι γεγονός ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος επιβάλλει συνενέσεις. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι προτάσεις οι οποίες γίνονται και έγιναν εν προκειμένου τόσο από την κυβερνώσα παράταξη όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν σαφές ιδεολογικό πολιτικό πρόσημο. Αυτό αφορά κεφάλαια σημαντικά του Συντάγματος όπως τα κοινωνικά δικαιώματα, ακόμα και, αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως, αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί, τους οποίους οι οποίοι προτείνονται από την πρόταση δική μας, του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, μέσω των αμεσοδημοκρατικών θεσμών που ζητείτε να καθιερωθούν ή να ενισχυθούν, επιβάλλεται η ενίσχυση της δημοκρατίας και κυρίως η συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ενδυνάμωση των αμεσοδημοκρατικών θεσμών αντιστοιχεί σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις, αυτήν που έχει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό απορρίπτει όλες αυτές τις προτάσεις, και η δική μας. Στη δική μας ζητείτε αφενός μεν δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία, με πρωταβουλία 500.000 πολιτών για θέματα που προβλέπει ήδη το άρθρο 44.3 του Συντάγματος, και επιπλέον καθιέρωση, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ούτως ώστε να έρχονται νομοσχέδια τα οποία να είναι αντικείμενο επεξεργασίας και ψήφισης ενδεχομένως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτοί οι αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί θα έλεγα ότι ανταποκρίνονται στην αντίληψή μας για συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα, για συνεργασία με το λαϊκό παράγοντα, και δεν αλλοιώνουν τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Αντίθετα, δημιουργικά τον ενισχύουν και τον εμπλουτίζουν. Εκτιμώ λοιπόν, αυτό εκτιμούμε όλοι, ότι η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει σε τέτοιου είδους αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και πρωτοβουλίες ανταποκρίνεται σε μία δημοκρατία η οποία είναι αφυδατωμένη και φυσικά στο να είναι ο λαός απλός παρατηρητής των εξελίξεων και να καλείται μόνο κάθε 4 χρόνια να εκλέγει την κυβέρνησή του και τίποτα παραπάνω. Άρα υπάρχει αυτή η αντίστοιξη μεταξύ της νεοφιλελεύθερης αντίληψης, η οποία συνδέεται και με την ενίσχυση που έχουμε τα τελευταία χρόνια της λεγόμενης μεταδημοκρατίας, της τεχνοκρατικής αντίληψης, για βάση της οποίας υπάρχει ένα μονόδρομος αντιλήψεων και πρακτικών, και από την άλλη πλευρά της δικής μας κοσμοθεωρίας, κεντρικής αντίληψης, που ζητά και επιβάλλει τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα στις εξελίξεις στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Ο Θοδωρής Δρίτσας. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου πολύ συνοπτικά να σας κάνω κοινωνούς αναφορικά με τις προτάσεις τις δικές μας και για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης
με τα άρθρα 101 και 102. Δεν έχουμε μία πρόταση παραθετική όπου αθροίζονται διάφορες επιμέρους προτάσεις. Έχουμε σε όλη αυτή την διαδρομή από την προηγούμενη περίοδο, από την προτείνουσα Βουλή και ακόμα πιο πριν από την διαδικασία που με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο καθιερώσαμε τις δημόσιες διαβούλευσης και προεργασίας και προετοιμασίας της συνταγματικής αναθεώρησης με την Επιτροπή υπό τον καθηγητή Μιχάλη Σπορδαλάκη που λειτουργήσε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε ένα άθροισμα παραθετικών προτάσεων επί διαφόρων ζητημάτων, αλλά μια συνεκτική πρόταση για το πώς η ελληνική δημοκρατία, συνταγματικά κατοχυρωμένη, μπορεί να κάνει ένα συνεκτικό βήμα μπροστά σε διάφορους κρίσιμους τομείς που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα, τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, την αυτοδιοίκηση και πολλές άλλες θεσμικές λειτουργίες με συνενετικό τρόπο, όπου αυτό απαιτείται και από την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι ως μία επιλογή συνένεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων γενικώς, γιατί αυτό θα σήμαινε και κατάργηση των ιδιαίτερων πολιτικών και θεωρητικών και ιδεολογικών απόψεων του κάθε κόμματος και δεν θα μπορούσε να το θέλει αυτό κανένα σύνταγμα, αλλά κυρίως την συνεκτική, συνενετική διαδικασία στο πεδίο της κοινωνίας, όπου επιτρέπει όλους τις κοινωνικές ομάδες, όλα τα άτομα κοινωνικοποιούμενα να ασκούν τα δικαιώματά τους χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων. Αυτή είναι η συνεκτική, συνενετική πρόταση και η ουσιώδης πρόταση. Και αυτήν υπηρετήσαμε. Κατηγορηθήκαμε μάλιστα ότι δεν ήμασταν αρκούντος ριζοσπαστικοί σε διάφορα ζητήματα. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί κάναμε μια πολύ σοβαρά, με πολύ σοβαρό τρόπο μελετημένη πρόταση πώς μπορούν τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας θεσμικά και εν της πράγμασης να πάνε ένα βήμα μπρος προς την κατεύθυνση των δημοκρατικών κατακτήσεων με συνεκτικό και συνενετικό τρόπο και στο κοινωνικό πεδίο. Και σήμερα είμαστε πια μετά την τελευταία προχθεσινή ψηφοφορία σε πάρα πολλά άρθρα, στα περισσότερα, η Νέα Δημοκρατία να προτείνει την λέξη «ως έχει», τις δύο λέξεις, «ως έχει». Δηλαδή να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Ενώ τα θέματα δεν τα έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει θέσει η πραγματικότητα, τα έχει θέσει η ζωή, τα έχει θέσει η πανεπιστημιακή κοινότητα, τα έχει θέσει ο δημόσιος διάλογος, τα έχετε θέσει και εσείς από την πλευρά της δημοσιογραφικής ευαισθησίας και πρωτοβουλίας. Και παρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας, τις προτάσεις που έχουν κατευθεί, συμπυκνώνονται σε αυτές τις δύο λέξεις να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Στην αυτοδιοίκηση λοιπόν, στο άρθρο 100, τα υπόλοιπα ήδη αναφέρθηκαν και νομίζω με πολύ σαφή τρόπο, στα άρθρα 101 και 102, εκτός από την πρότασή μας η αυτοδιοίκηση να γίνει επιτέλους χώρος, τουλάχιστον αυτή, όπου να λειτουργήσει η απλή αναλογική, κατοχυρωμένη και δεσμευτικά εξασφαλισμένη από το Σύνταγμα, να λειτουργήσει η δυνατότητα συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικά δημοψηφίσματα και με όλα αυτά. Αυτές ήταν προτάσεις που περιείχονται στις αλλαγές που προτείναμε. Να συμμετάσχουν με δικαιώματα εκλέγην και εκλέγεστε πολίτες αλλοδαποί που είναι πλέον μετά από μία πενταετία ενταγμένοι με δικαιώματα στην ελληνική πραγματικότητα στην περιοχή που ζουν
και που πάνε τα παιδιά του σχολείου και που έχουν εργασιακές σχέσεις και που έχουν βιωτικές σχέσεις με την περιοχή. Και επίσης μια σειρά από λεπτές, θα έλεγε κανείς, όχι τόσο κραυγαλαίες αλλαγές, αλλά πολύ κρίσιμες και χρήσιμες, ώστε να πάρουν σάρκα και οστά και να υλοποιούνται πραγματικά διατάξεις που ήδη έχουν κατοχυρωθεί στο Ελληνικό Σύνταγμα αναφορικά με την νησιωτικότητα, με τις ορεινές περιοχές, με την δυνατότητα η νομοθέτηση να λαμβάνει υπόψη και την νησιωτικότητα και τη μειονεκτική θέση που βρίσκονται ορεινές περιοχές και λαμβάνοντας υπόψη να εξισορροπεί τις περιφερειακές ανισότητες και στο νομοθετικό επίπεδο και σε πολλαπλά άλλα επίπεδα, πράγματα που ήδη περιέχονται στην συνταγματική τάξη, πλην όμως διαπιστώθηκε ότι για πολλούς και συγκεκριμένους λεπτούς αλλά υπαρκτούς λόγους διατυπώσεων δεν μπορούσαν να ασκηθούν όπως έπρεπε και οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν αυτό που ήδη το Σύνταγμα τους κατοχυρώνει. Ακόμα και σε τέτοιου είδους ζητήματα η απάντηση ήταν όχι, τα πράγματα να μείνουν ως έχουν. Και αυτό είναι το μήνυμα το προχθεσινό από την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Η Ολομέλεια λοιπόν θα θέσει αυτά τα ζητήματα, τουλάχιστον από την πλευρά μας θα τεθεί, αλλά και από άλλες πλευρές, και προφανώς ο ελληνικός λαός θα πρέπει να παρακολουθήσει ακριβώς τα επίδικα ζητήματα σε όλα αυτά τα θέματα που ήδη ετέθησαν, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, όχι για το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αλλά για την ουσία, το ποιες αλλαγές μπορούν ακόμα και τώρα να συντελεστούν και ποιες θα πρέπει να περιμένουν 5 και περισσότερα χρόνια για να γίνει αυτό, ενώ είναι πάρα πολύ όριμες για να γίνει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία πιο δημοκρατική. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνουμε με τον Δημήτρη Ζανακόπουλο. Εγώ θέλω να κάνω δύο σχόλια τα οποία αφορούν βεβαίως το Σύνταγμα αλλά και σχετίζονται και συμπλέκονται με ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις και με τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται την διαχείριση και την οργάνωση των κρατικών θεσμών. Το πρώτο, όπως καταλαβαίνετε, αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προκριματικά όμως να πω ότι εδώ και 4 μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πολιτικής επιλογής και μιας πολιτικής στρατηγικής της κυβέρνησης να ελέγξει ασφυκτικά κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, αγνοώντας επιδεικτικά τους δημοκρατικούς και κοινοβουλευτικούς κανόνες. Θα μπορούσα να παραθέσω έναν ολόκληρο κατάλογο παραδειγμάτων σχετικά. Ξεκινούσα από την υπόθεση του διορισμού του διοικητή της ΕΕΠ πέραν των ορίων του νόμου. Θα συνέχιζα με τον τρόπο με τον οποίο διορίστηκε η διοίκηση της ΕΡΤ και τέθηκε επικεφαλής της ελεύθερης της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης ο πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα χωρίς διαγωνισμό, πριν το διαγωνισμό, και επίσης τον κινησμό με τον οποίο στη συνέχεια οργανώθηκε ένας διαγωνισμός που κατέληξε στην απόφαση την οποία είχε πάρει πριν την οργάνωση του διαγωνισμού, πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού η κυβέρνηση. Θα μπορούσα να μιλήσω για το ΚΕΘΕΑ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά στην Ολομέλεια τις επόμενες μέρες. Θα μπορούσα να μιλήσω για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου με μια πραξικοπηματική απόφαση ξυλώθηκε το σύνολο της διοίκησης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής σε έναν οργανισμό ο οποίος κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να ορθοποδήσει. Αλλά γιατί τα λέω αυτά? Διότι εδώ έχουμε μια στρατηγική επιλογή ασφυκτικού ελέγχου κρατικών θεσμών
κοινοβουλευτικών θεσμών της δημόσιας διοίκησης και φτάνουμε στην κορυφή πια των πολιτικών ατοπιμάτων που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτή τη στρατηγική του ασφικτικού ελέγχου και το ίδιο το Σύνταγμα με την πρόταση την οποία καταθέτει η Νέα Δημοκρατία για διορισμό επί της ουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο επιδιώκει να κάνει είναι να τροποποιήσει με τέτοιο τρόπο την σχετική συνταγματική διάταξη έτσι ώστε να μετατρέψει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε εκτελεστικό όργανο της εκάστοτε πλειοψηφίας και δι της δικής της πλειοψηφίας σε αυτήν την περίπτωση. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία διαταράσει τη συνταγματική ισορροπία, διαταράσει την δημοκρατική ισορροπία του Συντάγματος, διαταράσει τους όρους με τους οποίους θα έπρεπε συνενετικά το πολιτικό σύστημα να αποφασίζει για τον ορισμό, για την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος να σας θυμίσω ότι καλείται να παίξει κομβικό ρόλο σε συνθήκες κατά κύριο λόγο μετάβασης από τη μία στιγμή, από τη μία κατάστρωση των πολιτικών συσχετισμών στην άλλη. Δηλαδή, όταν μεσολαβούν εκλογές, όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση, όταν τα πράγματα δηλαδή απαιτούν τη μέγιστη δυνατή εμπιστοσύνη σε ένα πρόσωπο ή δυνατόν εγνωσμένου κύρους και όσο το δυνατόν ευρύτερης πολιτικής αποδοχής. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία κατά τη γνώμη μου με την πρότασή της θέτει σε διακινδύνευση τους όρους εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να διατηρείται η δημοκρατική ομαλότητα και η πολιτική σύγκρουση να παραμένει πάντοτε εντός συγκεκριμένων δημοκρατικών και συνταγματικών ορίων. Πρόκειται για επικίνδυνη πρόταση. Πρόκειται για πρόταση η οποία, όπως έλεγα προηγουμένως, διαταράσει την συνταγματική ισορροπία και θεωρώ ότι έστω και την ίστατη στιγμή θα πρέπει να βρεθούν με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας όροι προϋποθέσεις ώστε να εξαναγκάζεται το πολιτικό σύστημα τουλάχιστον στην προσπάθεια να επιδιωχθεί συνένεση και όχι να οδηγηθούμε σε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος στην πραγματικότητα δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά κομματικό και κυβερνητικό υποχείριο. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο μου σχόλιο αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία τοποθετείται σε ό,τι αφορά την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ευθέως σας λέω ότι με την άρνησή της να ψηφίσει τη σχετική ερμηνευτική δήλωση, όπου σαφέστατα διαχωρίζει τα αδικήματα που τελούνται επ' ευκαιρία των καθηκόντων των υπουργών και των υφυπουργών, των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, από τα αδικήματα που τελούνται με τη στενή έννοια κατά την άσκηση των καθηκόντων, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να οδηγήσει σε παραγραφή υποθέσεις δωροδοκίας υπουργών και υφυπουργών. Είναι προφανής η βούλησή της, είναι προφανές το σχέδιό της και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε όλοι πια ότι για τη Νέα Δημοκρατία το Σύνταγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργαλείο για να οδηγηθούν υποθέσεις στο αρχείο, για να οδηγηθούν υποθέσεις στα συρτάρια, για να συγκαλυφθεί ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα διαπλοκής και διαφθοράς των προηγούμενων 35 ετών και από ό,τι μπορεί κανείς να βγάλει ως συμπέρασμα. Η εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κατάλαβε τίποτα από την δεκαετή κρίση, δεν κατάλαβε τίποτα από τα λαϊκά αιτήματα και το κεντρικό λαϊκό αίτημα για την απόδοση δικαιοσύνης που αναδείχθηκαν και αναδύθηκαν όλη την τελευταία δεκαετία, προφανώς με κεντρική αιτία την χρεοκοπία της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία πολιτεύεται και στο Σύνταγμα όπως και αλλού με μοναδικό κριτήριο την δική της πολιτική κυριαρχία
σε όλα τα πολιτικά πεδία και η γνώμη μου είναι ότι αυτός είναι ένας απαράδεκτος τρόπος για να γίνεται συζήτηση για το Σύνταγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αν υπάρχει ακόμα διάθεση για ερωτήσεις, ευχαρίστω. Μια που τέθηκε θα απαντηθεί από τον τομεάρχη μας, αλλά τεκμέρω από το γεγονός αυτό ότι είναι ερώτηση εκτός του θέματος συνέντευξης, ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν έχετε, συνάδελφοι δεν έχουν κάποιο θέμα. Έχετε τις αναθεώρησεις. Απευθύνεται η ερώτηση. Και ας απαντήσω και ο κ. Ζανακόπουλος και αν χρειαστεί που δεν νομίζω. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της οργάνωσης του τύπου στη χώρα είναι καταρχάς θέμα συντάγματος. Το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, απαγορεύει τη συγκέντρωση, απαγορεύει την με κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, χειραγώγηση και χειρισμό του τύπου με τρόπους οι οποίοι δεν συνάδουν με την δημοκρατία και με τη δημοκρατική αρχή, και ως προς αυτό προβλέπει ότι υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο. Όμως, να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγες μέρες πέρασε μία διάταξη δώρο στα τηλεοπτικά κανάλια, σύμφωνα με την οποία πλέον η χρηματοδότηση των καναλιών μπορεί να γίνεται από funds, των οποίων η ιδιοκτησία προφανώς καλύπτεται από ένα πέπλο αδιαφάνειας, καθώς δεν χρειάζεται πλέον η ονομαστικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ακόμα περιστατικό που βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με αυτό το οποίο σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει ασφυκτικά κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, και μία από τις κυριότερες πτυχές της δημόσιας ζωής είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, και από εκεί και πέρα είναι και καθήκον όχι μόνο του πολιτικού αλλά και του δημοσιογραφικού κόσμου, των θεσμικών οργάνων και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσιογράφων να αντιδράσουν σε μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά την αντικειμενικότητα και την πολυφωνία υπερασπίζεται και διακονεί. Ο Δημήτρης περιέγραψε με σαφήνεια τη θεσμική διάσταση του ζητήματος. Μια μικρή προσθήκη εκ μέρους μου σε ό,τι αφορά την κοινωνικοπολιτική. Προφανώς αυτά που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια παλινόρθωσης κράτους δεξιάς με απόλυτο έλεγχο όλων των πλευρών της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Απ' την άλλη μεριά είναι και μια μορφή άσκησης πολιτικών και ταξικών συμμαχιών. Τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί η κυβέρνηση εκφράζονται και δια του τύπου, και σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτά που κυδαιμονεύουν την κυβέρνηση και έχει το αντίστροφο. Αυτή η διάσταση δηλαδή της ταξικότητας του συστήματος εξουσίας που επιχειρείται να διαμορφωθεί είναι κάτι που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει. Είναι αφίδρομη η σχέση επομένως. Το αποτέλεσμα είναι ασφυκτικός έλεγχος της ενημέρωσης,
σε στεγανότητα από τις θεσμικές ρυθμίσεις αλλά και από τη δημοκρατία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να ακούσουμε την εκτός θέματος ερώτηση και να απαντήσει ο κύριος Ραγκούσης. Την έχει τεθεί δηλαδή. Και με αυτή την ερώτηση κλείνουμε. Η απάντησή μας είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά θα έπρεπε να ντρέπεται ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της κυβέρνησης για το γεγονός ότι με έναν τρόπο ανενδίαστο προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα και τους σκόπους της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας προκειμένου να με έναν παντελώς ευτελή τρόπο επίπεδου αυτών των τρόλ της ομάδας αλήθειας που προφανώς είναι ένα πια και το δηλώνουν, δεν το κρύβουν, προσπάθησαν λοιπόν να χρησιμοποιώντας αυτές τις ευτελείς μεθόδους να μιλήσουν περί αφωνίας δικής μας στο θέμα της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Από χτες, με πολύ καθαρό τρόπο, έχουμε συγχαρεί την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τη νέα της αυτή επιτυχία και υπογραμμίζω το νέα της, που έρχεται σαν συνέχεια μιας δουλειάς βάθους που γίνεται τα τελευταία χρόνια και που είχε σαν αποτέλεσμα στις αρχές του 2019 να έχουμε τη σύλληψη των Σακά και Δημητράκη στελεχών των πυρήνων της Φωτιάς, το 2018 να εξαρθρωθεί η ακροδεξιά οργάνωση Combat 18 και το 2016 πάλι αντίστοιχες επιτυχίες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το ίδιο βεβαίως ισχύει και για την έρευνα και την, που έγινε στο χώρο της λεγόμενης Γιάφκας μέσα στο χώρο της ΑΣΟΕ. Προσέξτε όμως, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ή να το πω αλλιώς, κάτι αντίστοιχο δεν μπορούμε να πούμε για όσα έγιναν σήμερα στην ΑΣΟΕ. Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίστοιχο για όσα έγιναν σήμερα στην ΑΣΟΕ, γιατί στην ΑΣΟΕ σήμερα εναντίον φοιτητών της σχολής και όχι μελών τρομοκρατικής οργάνωσης, προφανώς με εντολή του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη, υπήρξε μία ασύμετρη, μία παντελώς αδικαιολόγητη χρήση αστυνομικών δυνάμεων, που μας υποχρεώνει να διατυπώσουμε δημοσίως το ερώτημα, μήπως τελικά είναι ο κύριος Μητσοτάκης αυτός που επιδιώκει ένα νέο Γρηγορόπουλο. Λοιπόν, με αυτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.